Αυτό ήταν το σήμα. Μετά από το σήμα θα βγαίνω εγώ. Δεν έχει άλλη προειδοποίηση. Αν θέλετε, αλλάξτε κανάλι τώρα. Λοιπόν, έλα πάμε. Καλησπέρα λοιπόν, σήμερα πάλι μαζί. Να λύσουμε και άλλες απορίες. Να συνεχίσουμε, γιατί τα μηνύματα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν αρκετά. Σταματήσαμε εκεί στην Κατερίνα. Έχουμε και λέμε. Γιάννης, ο φίλτερ. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν επιτρέπετε το σεξ από το πρώτο ραντεβού. Και απαντάει ο Νίκος από κάτω, διότι έχει γίνει πολύ διαδραστική η σελίδα μας στο Facebook. Να μπείτε μέσα να κάνετε εκεί πέρα και κανένα like. Λοιπόν, εξαρτάται λέει από τα μορτισέρ. Ναι, ρε μεγάλε, άμα φοράω όχλινς, θα φωνάζει οχ, εξού και το όνομα. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και κάτι live μηνυματάκια και τηλεφωνηματάκια, όπως ακούτε. Λοιπόν, όταν κάνεις γύρισμα για τα fax, πίνεις κάτι συγκεκριμένο ή ό,τι να είναι, λιγμένα. Ό,τι έχει λήξει, θέλω να είναι πάνω από 12 μηνών λιγμένο, 14 εκεί πέρα. Κατάλαβες, ιδιαίτερα να είναι με την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, αν οδηγάς μικρού κυβισμού μοτό και σε περάσει τα ρήφας από δεξιά, πώς αντιδράς? Δεν με περνάει τα ρήφας. Δεν με περνάει τίποτα. Εμένα, δηλαδή, όχι. Τώρα στον ταρήφα, πώς και να αντιδράσεις. Πού μπορώ να βρω Προσέξτε τώρα ερώτηση που ήρθε. Πού μπορώ να βρω αντιπροσωπεία, Μότο Μωρίνη, περιοχή Αγίων Αναργύρων? Δηλαδή, συγγνώμη να σας πω κάτι, ούτε ο Μότο ούτε ο Μωρίνη μπορεί να το απαντήσει αυτό το πράγμα. Φίλε μου Δημήτρη, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα χρειαστεί να το γκουγκλάρεις λίγο και ίσως να είναι και η μόνη απάντηση που το Google δεν ξέρει να σου πει. Μετά ρώτα την πεθερά σου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή να έχει κάποια εικόνα σχετική. Μίζα η μανιβέλα. Κοίταξε να δεις. Καλύτερα σπροχτώ. Ειδικά αν είναι κάνα σκουτεράκι, σπρώχνε. Στυλάκι θα γίνεις. Μετά από κάνα δύο εβδομάδες πρόξιμο, ή θα πάρεις ταξί ή θα έχεις αδυνατήσει πολύ. Παιδιά, αυτό κράσαρε. Η μανιβέλα, η αλήθεια είναι ότι προσδίδει και μυϊκή μάζα στο πόδι, αλλά είναι στο ένα, είναι σαν να το. Δηλαδή πρέπει μία το ένα, μία το άλλο, να το κάνεις εναλλάξει για να μην έχεις θέματα, γιατί μετά πρίζεται το χέρι εδώ πέρα, γίνεται τούμπανο. Και ο άλλος προσπαθεί να πουλήσει κράνος τώρα πίσω, δεν το βλέπω να γίνεται. Ο πελάτης τον παίζει μπάλα μόνο και μόνο για να βλέπει τα γυρίσματα, να συμμετέχει. Αυτό σου λέει, θα γίνω διάσημος. Εσείς τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα, δεν παίζει. Τώρα τελευταία, είσαι πιο ωραία από ποτέ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φίλο το Μάνο. Ο Μάνος πρέπει να τρώει πολλά φασόλια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Φασολάδα τίγκα. Λοιπόν, ο Μάνος, πώς μπορώ να κάνω εξαέρωση? Πολύ σωστή ερώτηση και πετυχημένη, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο πίσω ταμπούρο του XR. Και το προχωράει παραπάνω ο φίλος. Και τι θα χρειαστεί να έχω από εργαλεία? Βαζελίνη. Η εξαέρωση του ταμπούρου του XR μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Θα σου πρότεινα να περάσω να το κάνω εγώ. Ποιος είναι αυτός, Λεωνίδας. This is Sparta! Έχω ακούσει ότι αν κάψω την εξάτμιση, καθαρίζει και ακούγεται καλύτερα. Μπορείς να μου πεις πόση ώρα πρέπει να την κάψω για GSXR 1000. Εξαρτάται. Αν είναι μετά το 9 που φοράει διπλές εξατμίσεις, θα χρειαστείς και το διπλάσιο χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, για μονές εξατμίσεις θα χρειαστείς το μισό χρόνο. Από το διπλάσιο. Λεωνίδα μου, άκου να σου πω, αγόρι μου, άμα και στη γανόλαδο στο GSXR, θα έχουμε θέματα. Άμα και στη κανονική βενζίνη, δεν θα έχεις θέματα, δεν θα χρειαστεί να την κάψεις την εξάτμιση και εκτός αν το έχεις βάλει αέριο. Στο αέριο, παιδιά, χρειάζεται να καθαρίζουμε τις εξατμίσεις μετά. Ένα λεπτό. Τι άλλο, προλαβαίνουμε για άλλη μία για σήμερα. Ωραία. Έχω ακούσει ότι αν περάσω βαζελίνη τα πλάστικα άβαφα, γυαλίζουν απίστευτα. Αφού δεν βάζουνε τόνους, εγώ φταίω. Δηλαδή πάλι καλά που δεν μου τα γράφουνε και σε γκρίκλεις. Έχω ακούσει ότι αν περάσω βαζελίνη τα πλαστικά τα άβαφα, εντάξει, για να μην γκρινιάζει και ο παραγωγός, γυαλίζουν απίστευτα. Ναι. Πρόσεχε που θα τα βάλεις μετά. Ήθελα να ρωτήσω, η βαζελίνη είναι αυτή του σεξ ή θέλει κάτι εξειδικευμένο? Όχι, Παναγιώτη μου, φίλε μου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι βαζελίνη θέλεις.
Και μάλιστα πουλάνε και στα φαρμακεία ειδικές βαζελίνες για, πώς το λένε, για γυάλισμα πλαστικών. Η ερώτηση που έχω να σου κάνω εγώ και θα ήθελα, σε παρακαλώ, μου την απαντήσεις, μου τη στείλεις για το επόμενο επεισόδιο, είναι η εξής. Πρέπει να σε ματιάσουμε ή να σηκωθούμε να φύγουμε τρέχοντας? Χάρηκα που σας ξαναείδα και με ξαναείδατε. Την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια. Λοιπόν, παιδες, άμα θέλετε να στείλετε ερωτήσεις και να τις διαβάσουμε εδώ πέρα επί τόπου, pisaman@toogoolride.gr ή μπορείτε να τα στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Pisaman.